Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σήμερα, όπως θα είδατε και από την φωτογραφία του βίντεο, θα ασχοληθούμε με ένα Game Boy Pocket. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να του αλλάξουμε την οθόνη και να βάλουμε μια καινούργια IPS ώστε να ζωντανέψει και να δείχνει πολύ καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν να δείτε τη μετατροπή. Καταρχήν, τα εύκολα θα χρειαστεί να ξεβιδώσουμε το καπάκι. Για να ξεβιδωθεί το καπάκι όμως χρειάζεται ένα ιδιαίτερο κατσαβίδι, το οποίο αν ασχολείστε με αυτά καλό θα είναι να το έχετε πάρει. Το σηματάκι του είναι αυτό εδώ. Πάμε να το λύσουμε. Αφού λύσουμε τις 6 βιδούλες προσεκτικά, βγάζουμε το πίσω κάλυμα. Μετά με ένα μικρό στραβοκατσάβιδο πρέπει να βγάλουμε 1, 2, 3 βίδες. Από την πάνω πλευρά είναι η καλωδιοτενία. Για να βγει η καλωδιοτενία έχει, αν δείτε, 2 ταμπάκια που είναι ασφαλιά του. Του πάμε προς τα πάνω, από τη μία από την άλλη, μέχρι να τερματίσει. Και προσεκτικά βγάζουμε στα πίσω την καλωδιοτενία, είτε βγάζοντάς την από τώρα, είτε ανασηκώνοντας πρώτα την πλακέτα και βγάζοντάς την μετά, είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα βγαίνει η πλακέτα και μένει εκτός. Βγάζουμε όλα τα κουμπάκια. Η οθόνη είναι κολλημένη, οπότε προσεκτικά στρεβλώνουμε λιγάκι τη θήκη και θα μας την πετάξει. Μόλις ξεκολλήσει, να σηκώνουμε λιγάκι και βγαίνει. Τώρα, η πρώτη φάση της μετατροπής που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να κοπεί αυτό το γύρω-γύρω το πλαστικό, γιατί η οθόνη καινούρια είναι αρκετά μεγαλύτερη, οπότε και δεν χωράει να πατήσει. Πρέπει να τριμάρουμε και το πάνω πλαστικό και το αυτάκι αυτό και τα υπόλοιπα πλαστικά. Αυτό θα το κάνουμε με ένα κοφτάκι. Ξεκινάμε σιγά σιγά και κόβουμε. Παίρνουμε λοιπόν το χρόνο μας και καθαρίζουμε όσο πιο γλυκά γίνεται γύρω γύρω, να μην έχει κάποιο εξόγκωμα κάτι, για να πατήσει ωραία η οθόνη μας. Thank you.
Προσέχουμε και το τζαμάκι μας, να μην μας έχει κανένα σκουπίδι από πίσω. Και τώρα θα πάμε να δούμε, να κάνουμε μια δοκιμή την οθόνη μας. Όπως θα πείτε, δείτε τώρα, η οθόνη μπαίνει και χωράει και κάθεται κανονικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσέξουμε να είναι τερματισμένη αριστερά και να είναι πάντα παράλληλα με την πάνω γραμμή ή με το κουμπάκι εδώ θα μας βοηθήσει για να την κεντράρουμε. Στο κοιτάκι μέσα το συγκεκριμένο έχει και κάποια αυτοκολλητάκια που θα τοποθετήσουμε. Για να μας βοηθήσει λίγο καλύτερα και να γίνει λίγο πιο σταθερή, θα βάλουμε λίγο διπλή ή διπλή σόψεως ή κάποια ταινία μονοτική ή ό,τι έχετε που σας εξυπηρετεί, για να κρατάει την πλακέτα σταθερά να μπορείτε να κάνετε δουλειά. Την οθόνη δεν την σταθεροποιούμε ακόμα, η τριμιούλα που βάλαμε από κάτω είναι διπλής και θα μπορούσε να την κρατήσει. Θα το κάνουμε στο τέλος αφού βεβαιωθούμε ότι είναι κεντραρισμένη και είναι ακριβώς εκεί που τη θέλουμε. Τώρα για να συνεχίσουμε πρέπει να κολλήσουμε 4 καλωδιάκια στις 4 εδώ επαφές.
λοιπόν κολλάμε τα 4 καλώδια που χρειαζόμαστε. Ένα είναι για το ρεύμα και τα άλλα είναι για τα κουμπάκια που θα χρειαστεί. Επίσης έχουμε δύο κουμπιά εδώ, τα οποία το ένα θα πρέπει να το κολλήσουμε εδώ και το άλλο θα το κολλήσουμε πάνω εδώ, τα οποία έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της φωτεινότητας και των χρωμάτων. Το ένα θα μπει εδώ, το άλλο θα μπει εδώ. Θα τα αφήσουμε και αυτά για μετά, αφού βεβαιωθούμε ότι μας παίζουν όλα σωστά. Τώρα θα χρειαστεί να κολλήσουμε στην πλακέτα κάποια καλωδιάκια, τα οποία θα τα δούμε λιγάκι από τις οδηγίες που έχει. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που έχει μέσα, τα κουμπιά είναι εδώ, είναι το A, το B και εδώ κάτω είναι το Select. Οπότε προσεκτικά θα πρέπει να βάλουμε εδώ λίγη κόλληση. Πάμε να βάλουμε τα κουμπάκια για να βγάλουμε την πλακέτα. Τώρα μας έμεινε να κολλήσουμε ένα καλωδιάκι στο πρώτο ποδαράκι εδώ που είναι για το ρεύμα. Ένα λεπτό για να στέλνει το κολλητήρι μας. Το που πρέπει να κολληθεί το κάθε καλωδιάκι θα το δείτε ανάλογα την οθόνη που έχετε επιλέξει ή το αγοράσει, τις οδηγίες της. Η συγκεκριμένη δεν ήρθε βέβαια με οδηγίες, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν στο ίντερνετ, όπου τις έχουμε ανοιχτές μπροστά στον υπολογιστή και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Μαζεύουμε προσεκτικά προς το παρόν τα καλωδιάκια για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Στο αν μπορεί να μπει το καπάκι. Βάζουμε παιχνιδάκι, βάζουμε μπαταρίες, και ανοίγουμε. Και όπως βλέπετε έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είχε το μαμά. Και εδώ πέρα με την αφή, όπως βλέπετε, αλλάζουν οι χρωματιστοί μία το πλάι. Ίσως κάνουμε ένα βιντεάκι αν το δείτε πιο αναλυτικά. Μπορείτε να επιλέξετε ένα που σας αρέσει καλύτερα. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά. Και από εδώ αλλάζει η φωτεινότητα.
Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά τώρα με τους φωτισμούς εκεί. Οπότε πάμε να το ολοκληρώσουμε, να το μοντάρουμε σωστά, να κόψουμε τα καλωδιάκια, να βάλουμε τα βιδάκια και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και αφού το μοντάραμε, είναι έτοιμο πλέον. Μπορείτε να το δείτε πως ξεκινάει. Και ίσως κάνουμε και ένα βιντεάκι να δείξουμε τις παραπάνω λειτουργίες που έχει με τα μενού και αυτά. Η μετατροπή μας ήταν αυτή. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Δεν θα αποκαλύψω ποιο είναι το συγκεκριμένο Game Boy και μας πιστεύτηκε τη μετατροπή. Αν θέλει θα μιλήσει μόνο στα σχόλια, πιστεύω ότι θα θέλει. Και τα λέμε στο επόμενο How To.